Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, στην 14η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, Επισκόπου Ιεροσολύμων, στην τρίτη παράγραφο, που αναφέρεται στην κατήχηση αυτή, ότι ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και την τρίτη ημέρα, λέει το σύμβολο της πίστεως, ο Χριστός αναστήθη από τους νεκρούς κατά τας γραφάς. Είδαμε μερικά εισαγωγικά σημεία την περασμένη φορά και ήδη κάναμε αρχή του προφητικού λόγου, του οποίου ευρυτά τη χρήση κάνει ο Άγιος Κύριος και πολύ ορθά. Αν θέλετε, το ότι μπορεί να γίνεται ευρυτά τη χρήση του προφητικού λόγου είναι παραγγελία αυτής της Αγίας Γραφής, μάλιστα της Καινής Διαθήκης. Καλά κάνετε, λέγει ο Απόστολος Πέτρος, να χρησιμοποιείτε τον προφητικό λόγο, ο οποίος αποτελεί λίχνο, φως, σε κακοτράχαλο δρόμο. Και αυτός ο κακοτράχαλος δρόμος δεν είναι τίποτε άλλο και σκοτεινός. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά η άγνοιά μας περί τας γραφάς. Συνεπώς, όταν ο προφητικός λόγος έλθει, μας βοηθάει να κατανοήσουμε πολύ καλά εκείνα τα οποία ήδη μελετούμε μεν στην Καινή Διαθήκη, και αυτά που μελετούμε δεν είναι παρά ό,τι αφορά εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και να κατανοήσουμε. Και τι λέει στη συνέχεια ο Απόστολος Πέτρος, έως ότου, λέει, φωσφόρος ανατείλει εν τες καρδίες ημών. Και ποιος είναι αυτός ο φωσφόρος? Εκείνος που φέρει το φως, φωσφόρος, αυτός που φέρει το φως, είναι όταν πια εγκατασταθεί το Πνεύμα του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Οπότε, λέω, γνωρίζει τι? Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Διότι όλος ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος, όλη η εργασία, όλος ο τρόπος, όλη η προσφορά της Αγίας Γραφής είναι για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Να μάθουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι το κέντρο του κέντρου. Και αν αυτό το κέντρο του κέντρου δεν το γνωρίσουμε, όσο μένουμε σε περιφέρειες, δεν θα μπορέσουμε ποτέ τίποτα να καταλάβουμε, ούτε βεβαίως και να σωθούμε. Πάντως βλέπετε ότι προτρέπει η ίδια η Αγία Γραφή τη χρήση των προφητιών. Αλλά αν το θέλετε όμως, δεν είναι όταν θα ανατείλει φωσφόρο στις καρδιές μας ότι δεν μπορούμε να μελετούμε τους προφήτες, οι οποίοι είναι πραγματικώς ανεξάμβλητοι και πάντοτε έχουν υλικό να μας προσφέρουν. Ο Απόστολος Πέτρος και οι άλλοι Απόστολοι μετά την Πεντηκοστή τους προφήτες χρησιμοποιούν. Παράδειγμα, τρανό, οι ομιλίες, οι λόγοι, οι αγορεύσεις, να το πω έτσι, του Αποστόλου Πέτρου στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Βλέπετε πόσο πλούσια χρησιμοποιούν των προφητικών λόγων. Αυτός ο Απόστολος Παύλος δεν χρησιμοποιεί στις επιστολές του των προφητικών λόγων? Βεβαίως. Οι ίδιοι ιεροί Ευαγγελιστές δεν χρησιμοποιούν των προφητικών λόγων, ακριβώς για να δείξουν ποιο είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν μπορούμε λοιπόν ποτέ να πούμε ότι φτάσαμε και ότι δεν έχουμε ανάγκη να μελετούμε τους προφήτες. Θα πω άλλη μία φορά, αγαπητοί μου, κάνω μια έκκληση να μελετούμε την Παλαιά Διαθήκη. Μην ακούτε τι λένε αυτοί που λένε ό,τι λένε. Πρέπει να μελετούμε την Παλαιά Διαθήκη. Λυπούμε που δεν έχω πρόχειρο ένα χωρίο του Αγίου Ειρηναίου που αναφέρεται στο θέμα της μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης και μάλιστα κατεξοχήν τους προφήτας. Όχι λιγότερο και τα ιστορικά βιβλία, τα οποία αποτελούν την τυπολογία, που σας είχα πει την περασμένη φορά
ότι θα σας έλεγα ποια είναι η τυπολογία. Και ίσως ήρθε η ώρα τώρα να σας πω τι είναι αυτή η τυπολογία. Σας είχα πει ότι ο Άγιος Κύριλλος χρησιμοποιεί, την περασμένη φορά σας το είπα, ο Άγιος Κύριλλος χρησιμοποιεί τον προφητικό λόγο και την τυπολογία της Παλαιάς Διαθήκης. Και ότι ο προφητικός λόγος ξέρουμε τι είναι. Και μάλιστα μερικά πράγματα που σας είπα την ώρα των απορριών, ποιος είναι ο προφητικός λόγος και πώς θα τον δούμε. Ότι είναι ανάμεσα σε ιστορικά στοιχεία που πρέπει εκεί να διακρίνομαι εκείνα που θα αναφερθούν εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά σε αυτό το σημείο θα επανέλθω μιλώντας πιο κάτω. Και ότι το άλλο στοιχείο, η τυπολογία της Παλαιάς Διαθήκης, ομοίως χρησιμοποιείται από τον Άγιο Κύριλλο ευρύτατα. Παράδειγμα. Μάλιστα τυπικό παράδειγμα, διότι η τυπολογία της Παλαιάς Διαθήκης είναι ένα πολύ μεγάλο πράγμα. Ολόκληρος ο λαός του Ισραήλ, με όλα του τα γεγονότα, τα επιτυχή και τα ατυχή, τους πολέμους του, τις αποστασίες του, τις εχμαλωσίες του, ό,τι έκανε αυτός ο λαός, που είναι η ιστορία του μέσα, γραμμένη μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, αποτελεί τυπολογία προφητική. Θα πω έτσι μερικά έτσι, εξέχοντα σημεία που είναι και πολύ χαρακτηριστικά. Ο λαός περνά από την Αίγυπτο όταν φεύγει δια της Ερυθράς Θαλάσσης στην άλλη πλευρά επί ασιατικού εδάφους. Από το αφρικανικό έδαφος περνάει στο ασιατικό έδαφος. Στην Αραβία πέρασε απέναντι, αφού διέσχισε την Ερυθρά Θάλασσα με το γνωστό εκείνο θαύμα που έγινε ξύρα και ο μεν λαός εσώθη, ο δε Φαραώ με το στρατό του επνίγει. Αυτό δε, ρίξτε μια ματιά να ειδείτε στην υμνολογία μας, δεν υπάρχει κανόν της Εκκλησίας, κανόν, υμνολογικός κανόν, και σε κάθε στον όρθρο, σε κάθε μέρα έχουμε έναν κανόνα προς τιμήν ενός Αγίου ή περισσότερων Αγίων. Δεν υπάρχει λοιπόν κανόν εις την πρώτη οδύν που να μην αναφερθεί στο γεγονός αυτό. Δηλαδή τονίζεται κατεξοχήν αυτό. Το τονίζει και ο Απόστολος Παύλος αυτό στις επιστολές του, ότι ο λαός περνά. Και τι είναι αυτό? Δεν είναι παρά ένας τύπος, ότι ο λαός φεύγει από τη χώρα της σκιάς και του θανάτου, που είναι η γη, που είναι ο αμαρτωλός κόσμος, η Αίγυπτος. Ο Φαραώ είναι τύπος του Αντιχρίστου, ο οποίος δρά από την εποχή του Παραδείσου. Σας το έχω πει άλλοτε. Το πνεύμα του Αντιχρίστου ξεκινάει από εκεί. Ο πρώτος Αντίχριστος είναι ο Κάιν. Είναι ο άνθρωπος που τον έβαλε ο Αδάμ, συγγνώμη, ο διάβολος, να σκοτώσει τον Άδαν, από τον οποίο κατάγεται ο Χριστός. Ή θα κατήγεται ο Χριστός. Αλλά ο Θεός δεν ματιώνει το έργο του. Τη θέση του Άβελ έβαλε τον Σιφ. Και είναι προκλητικό αυτό το σημείο μάλιστα, γιατί ενώ έκανε πάμπολα παιδιά ο Αδάμ, να λέει ότι στη θέση του Άβελ μπήκε ο Σιφ. Δεν είναι τυχαίο? Όπως και επειδή δεν το βρίσκουν τυχαίο οι Ευαγγελιστές Ματθαίος και Λουκάς, στη γενεολογία του Χριστού βάζουν τον Σιφ. Συγγνώμη, ο Λουκάς, γιατί ο Ματθαίος αρχίζει από τον Αβραάμ. Δεν είναι τυχαία. Λοιπόν, είναι τύπος του Αντιχρίστου. Ο λαός του είναι τύπος των δαιμόνων. Η χώρα του είναι η χώρα της σκιάς και του θανάτου. Είναι ο τύπος του Άδου. Τι είναι η απέναντι πλευρά? Η γη της Επαγγελίας, η Βασιλεία του Θεού. Τι είναι η γη της Επαγγελίας? Τύπος της Βασιλείας του Θεού. Αυτή η ιστορική Ιερουσαλήμ τι είναι? Είναι τύπος της Επουρανίου Βασιλείας. Πόσες φορές το αναφέρει αυτό ο Απόστολος Παύλος σε επιστολές του? Σαφέστατα το λέει αυτό.
και η διάβαση, το πέρασμα από τη χώρα και τη σκιά του θανάτου στη χώρα της ζωής και του φωτός. Και αυτό το πέρασμα είναι το μυστήριο του βαπτίσματος. Αυτό λέγεται τυπολογία. Ότι τυπολογείται ένα ιστορικό γεγονός. Προσέξτε με, δεν αλληγορείται, αλλά τυπολογείται. Άλλο πράγμα είναι η αλληγορία, την οποία βεβαίως χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή, αλλά περιορισμένα. Και άλλο πράγμα είναι η τυπολογία, την οποία χρησιμοποιεί ευρύτατα και η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη εννοώ, και η Πατερική Γραμματεία, οι Πατέρες Εκκλησίας μας κτλ. Η τυπολογία είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό, και ας το προσέξουμε, διότι η τυπολογία είναι προφητεία. Και σας είχα πει ότι ο Χριστός, σας το είχα πει την περασμένη φορά, θα το ξαναπώ όμως πάλι, δεν πειράζει. Ο Χριστός όταν ανεφέρθη στο θέμα της Αναστάσεώς του, ανοίγοντας διάλογο με τους εχθρούς, ήταν η περίπτωση τότε που έβγαλε έξω από το ναό τους πολλούντας και αγοράζοντας, και του είπανε, και με ποιο δικαίωμα εσύ τώρα εδώ κάνεις τον νοικοκύρη, με ποιο δικαίωμα? Και εκεί ο Κύριος είπε ότι γκρεμίστε τον ναό αυτό και εγώ σε τρεις μέρες θα τον χτίσω, και ποιος είσαι εσύ και τι εδώ έκανε ο ναός αυτός 46 χρόνια να χτιστεί, και ακόμα δεν είχε τελειώσει, αν θέλετε. Προσέξτε, δεν είχε τελειώσει. Τελείωσε 3 χρόνια πρώτης αλώσεως της Ιερουσαλήμ. Τελείωσε δηλαδή το 67 ο ναός. Μόνο 3 χρόνια ήταν τελειωμένος και κατεστράφει ολοσχερός. Φοβερό πράγμα, φοβερό. Δεν χρειάζεται πια να υπάρχει ο ναός. Και τι ανέφερε ο Κύριος? Τι ανέφερε ο Κύριος ως προφητεία? Εκείνο που δεν ήταν προφητεία με λόγια ήτανε το θαύμα του Ιωνά. Δεν είπε ούτε για... δεν αναφέρθηκε ούτε στον Ισαΐα. Το θαύμα του Ιωνά. Όπως λέει, ο Ιωνάς έμεινε στην κοιλία του κύτους 3 μέρες, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου κλπ. Άωστε ο Κύριος παίρνει ως προφητεία μία τυπολογία. Και μάλιστα στο κεντρικότερο γεγονός της επίγειου ζωής του, που είναι η Ανάσταση δική του, το κεντρικότερο. Και παίρνει αυτό. Άλλο τώρα ότι η οδή του Ιωνά, η οποία συμμετέθη και εψάλλει, άλλη θα λεγόταν η οδή, συμμετέθη και εψάλλει περίεργος μέσα στην κοιλιά του κήτους. Θα σας πω μόνο ένα στίχο που λέει ότι η σχισμάς ωραίων έδει η κεφαλή μου. Είναι συγκλονιστικά πράγματα, δηλαδή είναι συγκλονιστικά. Μέσα στην κοιλιά του κήτους ο Ιωνάς λέγει εις σχισμάς ωραίων, δηλαδή βράχια που είναι σχισμένα, εκεί έδι του δύο, του ρήματος δύο, ύψιλον, ύψιλον ωμέγα, που θα πει βασιλεύω, ο ήλιος δεν βασιλεύει, έδισε, έτσι, δηλαδή έγινε, έπεσε το κεφάλι μου. Έγινε και έπεσε το κεφάλι μου σε σχισμένο ωραίων. Είναι μέσα στον λαξευμένο τάφο, ήταν βράχος που λαξεύτηκε. Έγειρε το κεφάλι μου, λέει ο Ιωνάς. Αυτό αναφέρεται όμως στον Χριστό. Γιατί το λέει ο Ιωνάς? Ούτε σε βράχια βρέθηκε, ούτε το κεφάλι του έγειρε σε σχισμάς ωραίων. Είναι μέσα στα σπλάχνα ενός ψαριού. Αυτό αναφέρεται στον Χριστό. Και με την ευκαιρία της τυπολογίας. Μόνο που αυτά αποτελούν κλειδί να κατανοήσουμε την Αγία Γραφή. Γι' αυτό μην πείτε ότι δεν προχωρώ. Σας τα λέω αυτά πάντα σαν μια εισαγωγή, γιατί αποτελούν κλειδί. Ούτε αν τα λέμε κάθε φορά αυτά.
Γι' αυτό προσέξατε τα, έτσι να τα κατανοήσουμε. Είναι γνωστό ότι ένα ιστορικό γεγονός συμβαίνει σε ένα ιστορικό πρόσωπο. Μέσα σε αυτό το ιστορικό γεγονός με το ιστορικό πρόσωπο αντίστοιχα συμπλέκεται ένα μελλοντικό ιστορικό γεγονός με ένα πάλι μελλοντικό ιστορικό πρόσωπο, ο Δαβίδ, ή καλύτερα να πάρω τον Ιωνά, μια που τον άρχισα σαν παράδειγμα. Ο Ιωνάς εκείνη τη στιγμή, να πω τη λέξη υποδίεται, που είναι θεατρικός όρος, δεν μ' αρέσει, μάλλον αδόκιμος όρος, τυπολογεί. Αυτός είναι ακριβής όρος. Τυπολογεί τον Ιησού Χριστόν. Όχι, ο Ιωνάς είναι ιστορικό πρόσωπο σε κάποια ιστορική στιγμή. Πότε, τότε. Πότε, τότε. Ξέρω εγώ, τον 8ο αιώνα π.Χ. Αυτό το ιστορικό πρόσωπο κινήθηκε επάνω σε κάποια ιστορικά δεδομένα καθαρός προσωπικά. Σκέφτηκε, γιατί να πάω εγώ στην Ινεβή, η Ασσύρη είναι εχθρή της πατρίδας μου και μου λέει τώρα ο Θεός να πάω στους εχθρούς της πατρίδας μου, να κηρύξω μετάνοια. Ένας ορθολογισμός, βλέπετε εδώ ο προφήτης δυσκολεύεται και μπαίνει στο το καράβι, ποιο καράβι, όχι αυτό που πήγαινε βορείως για να πάει εκεί σε ένα παράλιο τέλος πάντων της Συρίας και να πάει στην Ινεβή, αλλά ή να πήγαινε διαξηράς με τα πόδια, όπως θέλετε πάρει το, μπαίνει σε ένα καράβι για να πάει στην Θαρσής, να πάει στην Ισπανία. Αντίστροφα, αντίθετα, 180 μοίρες διαφορά πορείας. Αυτό είναι μία κίνηση σαν ανθρώπινη, προσωπική του Ιωνά. Σκέφτηκε έτσι ο Ιωνάς, εντελώς προσωπικά. Λοιπόν, έχουμε ένα ιστορικό πρόσωπο που κινείται σε μια ιστορική δεδομένη στιγμή επί μιας καταστάσεως και δημιουργεί ένα γεγονός ή μια σειρά από γεγονότα. Αυτά αποκλειστικά ανήκουν στον Ιωνά και στο πρόσωπό του. Μέσα σε αυτή τώρα, σε αυτό το χώρο των γεγονότων των ιστορικών, συμπλέκεται ένα άλλο ιστορικό γεγονός, αλλά μελλοντικό. Και αυτό το ιστορικό μελλοντικό γεγονός είναι ότι θα αφορά εις τον Χριστό. Το δε πρόσωπο του Ιωνά, τροποντινά, είναι από προσώπου, εκπροσωπεί τον Χριστό. Έτσι, είναι ο Χριστός, ο Ιωνάς, που είναι νεκρός εις τον τάφο. Αυτό λέγεται ότι ένα πρόσωπο εκπροσωπεί το πρόσωπο του Χριστού, ένα γεγονός ιστορικό εκπροσωπεί το γεγονός του, ένα γεγονός του Χριστού συγκεκριμένο και το καθεξής. Ο Δαβίδ, θα δούμε λίγο παρακάτω, λέει «Με κατήγαγες ισχούν θανάτου». Θα το πούμε, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Αυτά που θα πούμε πρώτον Θεός απόψε. Με κατέβασες στο χώμα του θανάτου. Ποιο είναι αυτό το χώμα του θανάτου? Είναι ο τάφος. Ο Δαβίδ όμως δεν κατέβηκε στο χώμα του θανάτου, διότι τον καιρό που τα έγραφε αυτά ζούσε και έζησε και μετά τα αυτά. Και μάλιστα αναφέρονται αυτά στα γεγονότα τόσο πριν αναλάβει την βασιλεία, διοκόβρος από τον Σαούλ, όσο και μετά από εκείνη την επανάσταση του δίτου του Αβεσσαλόμ, που τη χάνει τη βασιλεία προσωρινά. Φεύγει ξυπόλυτος από τα Ιεροσόλυμα με μερικούς ανθρώπους. Αυτά αφορούν στο πρόσωπο του Δαβίδ με τα γεγονότα που τον χαρακτηρίζουν. Αλλά το πρόσωπο του Δαβίδ, ξέρετε ότι είναι τύπος του προσώπου του Χριστού. Ότι τυπολογείται ο Δαβίδ, τυπολογεί τον Χριστό, το ξέρετε. Και τα γεγονότα του Δαβίδ, τη ζωή του, τα κάποια γεγονότα τυπολογούν τη ζωή του Χριστού, το ξέρετε. Οπότε εκείνο το «κατήγαγες ισχούν θανάτου την ζωή μου» τελικά, δεν αναφέρεται στον Δαβίδ. Ή «δώσ' τον οσιό σου ειδήν διαφθορών», δεν αναφέρεται στον Δαβίδ. Ή «όριξαν χείρας μου και πόδας μου», όριξαν, ορίσω. Πω πω, αγαπητοί μου, μάθετε παιδιά σας ελληνικά, μάθετε ελληνικά να απολαμβάνετε. Κάθε φορά το λέω αυτό,
Είναι το πάθος μου. Ορίσω. Όριγμα. Θα πει σκάφο. Όριγμα. Ορυχείον. Σκάφο. Όχι ομαλά, αλλά σε μια κακοτράχαλη περιοχή. Σκάφο. Προσέξτε. Δηλαδή ομαλά ενώ ένα κήπο. Όχι, δεν είναι πρώτη περί του κήπου. Εκεί λέμε σκάπτο. Εδώ ορίσω. Αποσπώ. Είναι το κάρφωμα που έγινε των χεριών του Χριστού και των ποδιών του. Όριξαν χείρας μου και πόδας μου. Είναι ο 21 ψαλμός, αν θυμάμαι καλά. Είδατε, όριξαν. Δεν λέει τρύπησαν, όριξαν. Για να δείξει το τραγικό του πράγματος. Αλλά είναι γνωστό ότι ο Δαβίδ πέθανε βασιλιάς. Ούτε τα χέρια του όριξαν, η σύγχρονη του, ούτε τα πόδια του. Βασιλιάς πέθανε με βασιλικές τιμές σε τάφη. Σε ποιον αναφέρονται αυτά? Σε εκείνον που εκπροσωπεί ο Δαβίδ ή τυπολογεί ο Δαβίδ στον Χριστό. Καταλάβατε, αγαπητοί μου, τι είναι αυτό το κλειδί της τυπολογίας και πως ιστορικά πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης τυπολογούν τον Χριστό και τα περί αυτά τα πρόσωπα, γεγονότα. Τυπολογούν γεγονότα της ζωής του Χριστού. Αυτά αποτελούν προφητεία. Η ορθόδοξος ερμηνεία της Αγίας Γραφής, η ορθόδοξος ερμηνεία, κινείται πάνω σε αυτό. Δηλαδή, στην προφητεία και στην τυπολογία, που είναι προφητεία. Σας έλεγα την ώρα των απορίων, θα το πω άλλη μια φορά τώρα εδώ, ότι αν δω τα γεγονότα, προσέξτε, της Παλαιάς Διαθήκης μόνον από ιστορικής πλευράς και περιορίσω την ιστορικότητα αυτή στα πρόσωπα που σημειώθηκαν τα γεγονότα αυτά και δεν τα αναγάγω εις το πρόσωπο του Χριστού, τότε δεν θα καταλάβω τίποτα, δεν θα αντιληφθώ τίποτα, τότε η Καινή Διαθήκη είναι κλειδωμένη με 7 κλειδονιές. Είναι η μέθοδος που χρησιμοποιούν πάρα πολλοί Προτεστάντε και φτάνουν να αρνούνται μετά το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είπα όμως πιο πολλά την ώρα των απορριών. Και τώρα, αγαπητοί μου, ερχόμεθα στο κείμενο του Αγίου Κυρίλου, ύστερα από αυτήν την εισαγωγή, η οποία, αν το θέλετε, είναι πολυτιμωτέρα από του να κάνουμε ανάλυση του κειμένου, η οποία επιτέλους, επιτέλους το κείμενο κινείται ακριβώς αυτά που σας λέω στην εισαγωγή. Απάνω σε αυτά κινείται το κείμενο, όπως και όλα τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας μας. Είμαστε, σας είπα, στην τρίτη παράγραφο. Μάλιστα, στην 8 σειρά, στην 8η σειρά. Γιατί όσοι έχετε τυχόν βιβλίο, έχουμε ένα 5 στίχους αρρύθμιση. Και η προφητεία του Ιακώβ, λέγουσα εν τες γραφές, αναπεσόν, εκοιμήθη ως λέον και ως σκύμνος. Ενθυμίστε, όταν ο Ιακώβ ευλογεί τα 12 του παιδιά, τι προφητεία είπε εις τον Ιούδα? Και ότι από τον Ιούδα θα ήρχεται ο Μεσσίας. Παίρνει, θα λέγαμε, τη βασιλική ευλογία, τη βασιλική μερίδα ευλογίας, τη μεγάλη ευλογία. Βλέπετε, δεν την παίρνει ο πρώτος ο Λεβί, γιατί αμάρτησε, ούτε ο δεύτερος, ούτε ο τρίτος ο Λεβί, αλλά την παίρνει ο τέταρτος. Βλέπετε, τα πρωτοτόκια, ναι, μεν έχουν τα δικαιώματα, αλλά ο Θεός δεν εμποδίζεται να αλλάξει την τάξη των πραγμάτων όταν οι άνθρωποι δεν σταθούν σωστοί απέναντι στο θέλημά του. Έτσι, καταργεί τους τρεις πρώτους και δίδει την μερίδα του λέοντος εις τον Ιούδα. Ποια είναι αυτή η μερίδα του λέοντος? Ότι από αυτόν θα κατάγεται ο Μεσσίας. Η μόνη φυλή που επέζησε είναι η φυλή του Ιούδα. Οι μεν 10 φυλές του Βορείου Βασιλείου έγιναν ό,τι έγινε. Πλάι προσκολλημένη στη φυλή του Ιούδα ήταν η φυλή του Βενιαμίν, αλλά για αυτήν ούτε κουβέντα πια γίνεται, και συνεπώς προβάλλει
ιστορικά μέσα στους αιώνες η φυλή του Ιούδα. Γιατί πήρε τη μεγάλη ευλογία. Και η ευλογία, ξέρετε, επεκτείνεται και μέσα στην ιστορία της, του λαού, της φυλής αυτής. Και φέρει τον Μεσσία. Εδώ λοιπόν λέγει η προφητεία ότι εκείνος που θα είναι απόγονος αυτής της φυλής, και θα είναι το απόγονος συγκεκριμένος του Ιού του Δαβίδ, διότι έπρεπε να έρθει ο Δαβίδ στο προσκήνιο το 1100 περίπου, έρχεται ο Δαβίδ στο προσκήνιο, έπρεπε, αφού θα ήρθε το Δαβίδ, τότε να αναφέρονται μεταγενέστερες προφητείες εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, διότι πλέον γίνεται ένα είδος μαζέματος της προφητείας. Κοιτάξτε, αν η προφητεία απλώνεται στη φυλή του Ιούδα, αν την πάρετε ότι έχει ένα μέτρο μήκος η φυλή αυτή, τώρα πρέπει να τη μαζεύουμε, να δούμε πού θα πάμε. Και μαζεύεται σε ένα πρόσωπο, και αυτό το πρόσωπο είναι ο Δαβίδ. Γι' αυτό θα δείτε στους μεταγενεστέρους προφήτας να λέγει «εκ της ρίζης Ιεσέ». Ο Ιεσέ ήταν ο πατέρας του Δαβίδ. Γι' αυτό λέει «από τη ρίζα του Ιεσέ». Και τώρα αυτό το πρόσωπο του Δαβίδ, που είναι ένα πρόσωπο και είναι τύπος του Ιησού Χριστού, αυτός κάνει παιδιά. Είναι βασιλής, μέχρι που το βασίλειο το νότιο του Ιούδα εχμαλωτίζεται από τους Βαβυλωνίους και λοιπά, αλλά άφησε πολλούς απογόνους. Τώρα όλοι αυτοί οι απόγονοι ποιος είναι, γιατί έγιναν πολλές οικογένειες. Πάντα βέβαια στη βασιλική γενιά του Δαβίδ. Συγκεκριμένα, όλη η αληφιλή παίζει ρόλον πλαισίου, ρόλον ιστορικού πλαισίου. Τώρα, στερεύει το πράγμα. Πού φτάσαμε? Φτάσαμε εις το πρόσωπο της Θεοτόκου, η οποία κατήγεται από το βασιλικό γένος του Δαβίδ. Αυτός ο εκλεκτός, το εκλεκτό πρόσωπο. Γι' αυτό λέγει εκεί ο Δαβίδ, προφητεύει την Παναγία, την απογονόν του. «Ηθήμασα λίχνο το Χριστό μου». «Ετοίμασα λιχνάρι στον Χριστό μου». Και αυτός ο λίχνος δεν είναι ο πρότομος, είναι Θεοτόκος. Είναι Θεοτόκος. Είναι καταπληκτικά. Οπότε οι ιστορίες, οι προφητείες, σας είπα, οι μετά τον Δαβίδ αναφέρονται στον Δαβίδ. Εδώ λοιπόν αναφέρεται η φυλή του Ιούδα και λέει «αναπεσόν εκοιμήθη ως λέον και ως κύμνος». Ποιος αναπεσόν? Η φυλή του Ιούδα ολόκληρη? Όχι. Αλλά αναφέρεται ένα πρόσωπο, και αυτό το πρόσωπο, αγαπητοί μου, είναι ο μελλοντικός Μεσσίας, Χριστός. Τι λέει? Και αυτός, γιατί μπορεί κάποιος να πει, και αν αναφέρεται εις τον λαό του Ιούδα, εις την φυλή του Ιούδα ολόκληρη, θα μου πείτε, είναι δυνατόν? Ναι, ναι, σύγχρονες ερμηνείες των Εβραίων έτσι μιλάνε. Πώς ερμηνεύουν οι Εβραίοι την Αγία Γραφή? Πώς ερμηνεύουν εδώ οι Εβραίοι? Ξέρετε πώς ερμηνεύουνε? Επίσημα σας το λέω, γιατί το έχω δει γραμμένο σε δικά τους κοιτάπια. Ότι ο Μεσσίας είναι ένας λαός. Είδαν και από είδαν ότι δεν έρχεται ένα πρόσωπο, και τώρα πια ερμηνεύουν ότι είναι ένας λαός, ολόκληρος ο λαός του Ισραήλ. Αυτός ο λαός του Ισραήλ είναι ο Μεσσίας. Και ότι αυτός θα παίξει το ρόλο του Μεσσία τώρα εις ολόκληρο τον κόσμο. Δηλαδή τι, κατακτητικά από πλευράς στρατηγικής και πολεμικής. Ταλέποροι άνθρωποι, σε τι πλάνη βρίσκονται. Αν λοιπόν κάποιος θα έλεγε, μήπως εκεί, όχι, μάρτυς ο Ιακώβ. Τι λέει ο Ιακώβ? Και αυτός προσδοκία εθνών. Είναι στην ίδια προφητεία. Και αυτός λέει είναι προσδοκία, αναμονή των εθνών. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Λοιπόν, τι σημαίνει ότι έπεσε και κοιμήθη σαν λιοντάρι και σαν κύμνος? Κύμνος είναι το λιονταράκι. Ξέρετε, να σας το πω και αυτό, λέον και ως κύμνος, παρότι διαφέρει βέβαια το λιοντάρι από το λιονταράκι,
ουσιαστικά όμως είναι το ίδιο. Η εβραϊκή φιλολογία πολύ συχνά κάνει αυτόν τον διαχωρισμό. Είναι αυτό το σχήμα, το εν διά διήν. Είναι το ένα μέσα σε δυο. Και αυτό πλουτίζει βέβαια στη γραμματεία, τη φιλολογία θα λέγαμε την εβραϊκή. Αλλά πολλές φορές όμως αυτή η διαφοροποίηση δεν είναι φιλολογική, πολλές φορές είναι και ερμηνευτική και έχει πάρα πολύ αξία και σημασία. Ωστόσο, αγαπητοί μου, αναπεσόν λέει εκοιμήθη. Γιατί αναφέρει αυτό το αναπεσόν εκοιμήθη? Αφού έπεσε, εκοιμήθη. Γιατί? Ποιο είναι αυτό το εκοιμήθη? Σημαίνει τον θάνατο. Και παρακάτω, και τις εγερεί αυτόν? Αυτά που σας λέγω όλα είναι γραμμένα στη Γένεση 49 κεφάλαιο στίχος 9. Τις εγερεί αυτόν? Ποιος θα τον σηκώσει? Που σημαίνει δεν πέθανε, αλλά κοιμήθηκε. Διότι αν ψοφούσε ο Λέων, να το πούμε έτσι, απόστες Αναστάσεως, το εργάστηκε ο ίδιος ο Θεός. Έχουμε δε μία διαφοροποιημένη θέση στο θέμα της Αναστάσεως του Χριστού στην Αγία Γραφή. Λέει ο Χριστός, έχω την εξουσία να θέσω την ψυχή μου, δηλαδή να την εναποθέσω, και πάλι να την πάρω. Που σημαίνει, έχω την εξουσία να αναστηθώ. Δηλαδή η Ανάσταση πού οφείλεται? Εις τον Χριστόν. Ο ίδιος ο Χριστός αναστήθηκε. Γιατί είναι Θεός. Έχουμε και την άλλη γραφή, περιποιή πρόχειρα σας το λέγω. Είναι στο 6ο κεφάλαιο Α' Κορινθίους. Λέει, ο Θεός και τον Κύριον Ιησού Χριστόν ήγηρε και ημάς εξεγερεί δια της δυνάμεως αυτού. Εδώ τι φέρεται στο χωρίον αυτό? Ότι έργον του Πατρός είναι η Ανάσταση του Υιού. Ακόμη έχουμε και χωρία που αναφέρεται εις το Πνεύμα του Άγιου. Δηλαδή, ο Πατήρ αναστήνει τον Υιόν, το Πνεύμα το Άγιον αναστήνει τον Υιόν, ο Υιός αναστήνει τον εαυτόν του, τον Υιόν. Δηλαδή, ο Θεός προκαλεί την Ανάσταση. Γιατί? Διότι και ο Πατήρ και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον είναι τρία μεν πρόσωπα, ένας ο Θεός. Ποιος λοιπόν θα είναι εκείνος ο οποίος εγερεί, δηλαδή θα τον σηκώσει τον λέοντα? Ο ίδιος ο εαυτός. Δεν υπάρχει άνθρωπος να τον εγείρει. Γιατί? Ποιος τολμάει να πάει? Πού? Σας το είπα προηγουμένως. Να εγγύσει τον Άδην και τον θάνατον. Ποιος θα μπορούσε να φέρει τον Χριστόν από τον Άδη? Παρά μόνο εκείνος που είναι Κύριος και του Άδου. Εκείνος που είπε εις τον Λάζαρο, Λάζαρε δεύρω έξω. Δεύρω έξω, έλα έξω. Πού? Από το μνημείο. Έλα έξω από τον Άδη. Διότι το να έλθει έξω ο Λάζαρος, και αυτό έχει βέβαια τη θέση του, θα είναι πολύ απλό. Αρκεί να είχε αναστηθεί. Αλλά το να έλθει από τον Άδη είναι έργο του Θεού. Αυτό λοιπόν που είπε Λάζαρε έλα έξω, αυτός μόνος του ήρθε από τον Άδη και αναστήθη. Είναι θαυμασία, βλέπετε, η προφητεία. Και όσο κανείς τη βλέπει, τη σκαλίζει, ποιοι τη βγάζει. Αυτή δε η προφητεία του Ιακώβ και τι δεν έχει μέσα. Έχει και το έργο του Χριστού, του Μεσσίου επάνω στη γη. Ομιλεί για την ειρηνική εποχή που θα φέρει. Αν θυμάμαι καλά, λέει εκεί ότι θα δένει τον γαϊδαρό του επάνω στο κλίμα. Που βέβαια το κλίμα κινδυνεύει να φαγωθεί από τον γάιδρο, από το υποζύγιο. Και δεν δένει κανείς ποτέ, ας πούμε, στο κλίμα το υποζύγιο του, γιατί θα το φάει το κλίμα. Που σημαίνει είναι τόσο χορτάτο το ζώο, που δεν τρώει πλέον το κλίμα. Αν θέλετε, τώρα το θυμήθηκα, με συγχωρείτε γιατί δεν είναι και πολύ όμορφη αυτή η έκφραση, αλλά είναι όπως χαρακτηριστική.
Ήταν η εποχή που δέναν, λέει, τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Δηλαδή αλυσίδα του σκύλου είναι τα λουκάνικα. Είναι τόσο χορτάτο το σκυλί που δεν τρώει τα λουκάνικα με τα οποία είναι δεμένο. Αυτό θέλει να πει. Είναι δε κυριολεκτικά αυτό. Αυτή η λαϊκή κουβέντα, τρακούδι μου φαίνεται είναι, όπως έτσι, είναι κυριολεξία ότι υπάρχει εποχή αυθονίας. Αλλά αυτή η εποχή της αυθονίας είναι πνευματική. Είναι η αυθονία του Αγίου Πνεύματος και όχι βεβαίως αυθονία υλικών αγαθών. Είναι η αυθονία της ειρήνης που ήρθε πάνω στη γη. Ένα χαρακτηριστικό που φέρει το Πνεύμα το Άγιον. Όλα, λέει, μας τα έδωσε, λέει ο Ισαΐας στην οδή του. Πάντα γαραπέδω κασιμήν. Την ειρήνη δώσε μας, λέει, και την ειρήνη. Πάντα γαραπέδω κασιμήν, γιατί όλα μας τα έχεις δώσει. Ποια, τα υλικά αγαθά. Η ειρήνη είναι πνευματικό αγαθό. Ποια ειρήνη, όχι από αυτή που... Πού, λέμε, στην εποχή μας, λοιπόν. Αλλά είναι η ειρήνη η συμφιλίωση του ανθρώπου με τον Θεό. Η συμφιλίωση της γης με τον ουρανό. Αυτή η βαθιά ειρήνη. Αυτή η θεολογική ειρήνη. Και είναι θεολογική γιατί ανήκει στο Θεό. Και είναι δώρο του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό είναι θεολογική αυτή η ειρήνη. Αλλά ας πάμε πιο κάτω. Και το εν αριθμής παραπλήσιον κατακληθείς ανεπαύσατο ως λέον και ως σκύμνος. Αυτό είναι εις το βιβλίο των αριθμών, παραπλήσιο, λέει ο Αγίος Κύριλλος, και αναφέρεται στο ίδιο θέμα. Και του ψαλμού λέγοντος «Οικούσατε πολλάκις και ισχούν θανάτου κατηγαγιές με, και των τόπων δε επεσημειωσάμεθα, εν το λέγει εμβλέψατε εις την πέτραν ειν ελατομήσατε». Λοιπόν δε περί αυτής της Αναστάσεως αυτού παρακολουθεί το σαν ημίν εμαρτυρία. Εδώ αναφέρεται σε ένα ψαλμικό στίχο. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση που λέγει και του ψαλμού λέγοντος «Οικούσατε πολλάκις και ισχούν θανάτου κατηγαγιές με». «Οικούσατε πολλάκις». Ξέρω ότι μπορεί να βρούμε πάρα πολλά μέσα στους πατέρες και τώρα εμπροκειμένως στον Άγιο Κύριλλο, πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν τεχνικών χαρακτήρα, λειτουργικών χαρακτήρα. Λίγο πιο κάτω, συγκεκριμένα στην πέμπτη παράγραφο, θα πει κάτι που αναφέρεται πως διεμόρφωσε η Αγία Ελένη των χώρων εκείνων, που είναι τεχνικό πράγμα. Ήταν κήπος και τον έκανε ναό με κτίσματα άλλα κτλ. Είναι τεχνικό πράγμα αυτό. Τέτοια μπορούμε να βρούμε πολλά. Μόνο λίγο να προσέχει κανείς. Όταν λέει «οικούσατε πολλάκις», από πού το ακούσατε? Σημαίνει ότι οι ψαλμοί ελέγχονται. Πού? Μέσα στο λειτουργικό χώρο. Χρόνο, συγγνώμη. Μέσα στο λειτουργικό χρόνο. Δηλαδή αυτό που έχουμε μέχρι σήμερα. Είναι γνωστό ότι το ψαλτήρι εν αυθονία χρησιμοποιείται μέσα στις λειτουργικές μας ακολουθίες. Εν αυθονία. Δεν υπάρχει ούτε μία ακολουθία που να μην έχει τουλάχιστον ένα ψαλμό. Δεν υπάρχει. Εδώ το απόδειπνο που είναι τόσο μικρό, το μικρό απόδειπνο, έχει τρεις ψαλμούς. Έχει τρεις ψαλμούς. Βλέπετε, η αυθονία, ο όρθρος. Ο όρθρος έχει πρώτα απ' όλα τον εξάψαλμο. Δηλαδή έξι ψαλμούς. Και μετά έχει δύο καθίσματα κάθε μέρα, δεν λέγονται όμως πια στα ψαλτήρια. Κατηργήθησαν δυστυχώς. Λέγονται στις μονές. Έχει δύο καθίσματα. Κάθισμα θα πει ότι ολόκληρο το ψαλτήρι είναι χωρισμένο σε κάποια κομμάτια και λέγονται δύο κομμάτια αυτού του όλου ψαλτηρίου. Λέγονται δύο καθίσματα το πρωί στον όρθρο και ένα κάθισμα στον εσπερινό. Τώρα, εάν βέβαια είναι πολύ μεγάλος ο ψαλμός όπως είναι 118, αποτελεί ένα κάθισμα. Εάν όμως είναι μικρός όπως είναι οι τελευταίοι ψαλμοί του ψαλτηρίου, λέγονται πολλοί ψαλμοί και αποτελούν εκείνο το κάποιο κάθισμα. Έτσι, το ψαλτήρι ή το εναυθονία, και παλιά και τώρα. Αν κάποιος πει, μα τόσα πολλά,
πράξεις της αρχαίας εκκλησίας. Και αν το θέλετε, από το ναό, από τις θυσίες, από τις προσευχές που λέγονται στο ναό, από την συναγωγή, το μόνο που διεσώθη στην, λειτουργικά διεσώθη, είναι το ψαλτήρι. Μπορεί να λέγαν και άλλα πράγματα, ασφαλώς λέγαν και άλλα πράγματα, και προσευχές, οι Εβραίοι κτλ. Διεσώθη ολόκληρο το ψαλτήρι μέσα στην χριστιανική λατρεία. Το πόσο δε διεμόρφωσε τη λατρεία το ψαλτήρι, μόλις και ανάγκη να σας το πω. Διεμόρφωσε το ψαλτήρι, πραγματικά. Είναι θησαυρός. Αν θέλετε να μάθετε τι είναι το ψαλτήρι, έχει μία σαν πραγματεία, ας το πούμε, ο Μέγας Αθανάσιος, πάνω στο θέμα περί ψαλτηρίου. Να δούμε όμως τώρα εδώ την προφητεία. Αυτό ήταν μια παρένθεση που σας είπα. Λέγει αυτός ο ψαλμός, ο οποίος είναι ο 21 ψαλμός, μεσιανικός ψαλμός, κατεξοχήν μεσιανικός ψαλμός. Είναι εκεί που λέγει όριξαν χείρας μου και πόδας μου, που σας είπα προηγουμένως. Τι λέγει? Και ισχούν θανάτου κατήγαγες με. Με κατήγαγες, δηλαδή με κατέβασες. Πού? Στο χώμα του θανάτου. Το χώμα του θανάτου είναι ο τάφος. Ξέρετε ότι πάρα πολλά πράγματα από την αρχαία φιλολογία, ό,τι μετεφράστε δε ελληνικά, το δε συγγνώμη, και το ψαλτήρι και η μετάφραση των Εβδομήκοντα, ξέρετε πόσο διαμόρφωσαν την ελληνική μας γλώσσα? Ξέρετε ότι έχουμε και συντακτικές ακόμη επιδράσεις στη γλώσσα μας από την Παλαιά Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη? Ξέρετε? Πάρα πολλές. Πλήθος. Γι' αυτό αν κάποτε μέσα στη λαϊκή μας γλώσσα διασώζομαι κάποτε προτάσεις, αυτές ανταποκρίνονται θαυμάσια, ερμηνευτικά θαυμάσια, στο πνεύμα, το ερμηνευτικό πνεύμα ενός σημείου. Λοιπόν, αυτό το κατήγαγε σισχούν θανάτου, με κατέβαζε στο χώμα του θανάτου, να σας το πω τώρα εγώ λαϊκά. Να τρως καημένε φαΐ, για να μην φάει η μούρη σου χώμα. Πώς θα φάει η μούρη μου? Δεν πειράζει, μιλάω όπως είναι η πρόταση. Γιατί? Δεν παρεξηγείτε. Λοιπόν, θα φάει η μούρη σου χώμα. Βέβαια δεν σημαίνει ότι θα αρχίσω να σκύβω και να τρώω χώμα. Σημαίνει θα πεθάνω. Η μούρη μου λοιπόν θα φάει χώμα. Το πρόσωπό μου, όχι η πρόσωπο. Η μούρη μου θα φάει χώμα, σημαίνει θα πεθάνω. Λοιπόν, με κατήγαγες ισχούν θανάτου, θα πει έφτασα εις τον τάφο. Δηλαδή πέθανε. Είναι κέριον. Είναι θαυμάσιο. Προσέξτε. Με κατήχακες λοιπόν ισχούν θανάτου. Ο Δαβίδ είναι γνωστό ότι δεν κατήχθη ισχούν θανάτου. Και αν έγραψε αυτό το ψαλμό σε κάποια δύσκολη στιγμή του, αλλά δι' αυτή περιπτώση δεν πήγε στον τάφο. Και σας εξήγησα, ο Δαβίδ πέθανε γέρον, όχι υπέργυρος, γέρον όμως. Και πέθανε σαν βασιλιάς και δεν σημειώθηκε τίποτα από εκείνα τα οποία γράφει στον 21 ψαλμό. Να λοιπόν εδώ πως συμπλέκεται τώρα το πρόσωπο του Δαβίδ με το πρόσωπο του Χριστού. Είδατε, εφαρμογή των όσων σας είπα στην εισαγωγή. Άρα λοιπόν ο απόγονος του Δαβίδ θα πεθάνει. Εδώ μιλάει ο Δαβίδ στον Θεό, αλλά από προσώπου Χριστού. Έτσι ο Χριστός θα έλεγε στον Πατέρα, με κατήγαγες ισχούν θανάτου, με οδήγησες στο χώμα του θανάτου, δηλαδή στον τάφο ή στον θάνατο, δηλαδή πέθανα, δηλαδή θανατώθηκα. Και τον τόπον λέγει, προσέξτε, παρακάτω θα πει μια άλλη προφητεία,
που λέγει «Και δεν θα δώσει τον όσιό σου η δίν διαφθοράν», θα πει, εκεί θα υπομνηματίσει ο Άγιος Κύριος, θα πει πιο πάνω, είπε «Κατήγεγε στην ψυχή μου ίσχουν θανάτου», όχι την ψυχή μου, εμένα. Τώρα βλέπεις τι λέγει εδώ, έχει δύο εκφράσεις, αλλά μα θα φτάσουμε και θα το ειδούμε. «Και τον τόπον δε επεσημειωσάμεθα εν το λέγει, εμβλέψατε εις την πέτραν ειν ελατομήσατε». Αυτό, αγαπητοί μου, είναι στον Ισαΐα, είναι 51 κεφάλαιο στίχος 1. Είναι κάτι πολύ έτσι χαρακτηριστικό. Αν βέβαια πάτε εκεί θα βρείτε τη φράση. Θα δείτε όμως ότι αναφέρεται σε άλλα πράγματα ο Ισαΐας. Είναι αυτό που σας εξήγησα. Αναφέρεται σε ιστορικό γεγονός της εποχής του και ταυτόχρονα προφητεύει τυπολογικά εκείνο που θα συμβεί στον Χριστό. Εμβλέψατε εις την πέτρα, κοιτάξετε, εμβλέπω, θα πει κοιτάζομαι τα προσοχής, στην πέτρα την οποία ελατομήσατε. Λοιπόν, δε περί αυτής της Αναστάσεως αυτού παρακολουθείτε σαν ημίν εμαρτυρία, λέει ο Άγιος Κύριος. Βλέπετε, σας τα είπα αυτά. Θα πούμε λοιπόν μαρτύρια για την Ανάσταση. Προσέχετε, να μείνουμε όμως στην προφητεία. Τι θα πει κοιτάξτε στην πέτρα την οποία ελατομήσατε. Λέγει η Αγία Γραφή, και μη δεθήκη τώρα, ότι ο Νικόδημος είχε ελατομήσει, λέει, μία στον βράχο έναν τάφο, οικογενειακόν τάφο, και ο κήπος στον οποίο ήταν ο τάφος ήταν κτήμα του, η ιδιοκτησία του. Οπότε αφού ελατόμησε τον βράχο, ελατόμησε, εκεί ήταν δε καινούριος αυτός ο τάφος. Τώρα γιατί ήταν καινούριος και γιατί έπρεπε να είναι καινούριος, όπως και το πουλαράκι, το γαϊδουράκι που κάθισε ο Χριστός, κανείς λέει τον ανθρώπο δεν κάθισε ποτέ. Είναι μερικά προνόμια πρωτόλιας, θα λέγαμε, του Ιησού Χριστού ως ανθρώπου, που παίρνει κάτι που δεν το χρησιμοποιεί άλλος άνθρωπος. Και υπάρχει κι άλλο λόγιο, γιατί ο τάφος αυτός θα γίνει το αιώνιο προσκύνημα όλων των χριστιανών. Οπότε πρέπει να είναι τάφος κατεξοχήν του Χριστού. Και ακόμη ένας λόγος, δεν έπρεπε να μπουν άλλοι νεκροί εκεί, γιατί μπορούσε να γίνει σύγχυση με το θέμα των νεκρών. Ποιος ανεστήθη, αυτούτος εκείνος, τι έγινε, μπέρδεμα. Όλοι αυτοί οι λόγοι είναι λόγοι. Λοιπόν, κοιτάξτε με τα προσοχής, εμβλέψατε στην πέτρα την οποία λατομήσατε. Ποιος λατόμησε? Ο ιδιοκτήτης. Αλλά αυτός που ανήκει στη φυλή, στους Ισραηλίτες. Συνεπώς, εσείς οι Εβραίοι, οι Ισραηλίτες, κοιτάξτε με προσοχή αυτό που λατομήσατε, να δείτε τι είναι αυτό που λατομήσατε, τι μπορεί να είναι. Ο τάφος του Θεού σας που θανατώσατε. Γι' αυτό λέει εμβλέψατε. Να το πούμε αλλιώτικα. Το εμβλέψατε. Θα πει θεολογήσατε. Γιατί αφού εμβλέπω θα πει κοιτάζουμε τα προσοχής. Εμείς δεν έχουμε τώρα εδώ τον τάφον, ούτε την πέτρα, ούτε τον βράχο, ούτε το καπάκι της πέτρας. Γιατί μιλάει και για το καπάκι της πέτρας λίγο πιο κάτω. Δεν τα έχουμε εμείς αυτά. Τι έχουμε? Έχουμε την ιστορική μαρτυρία. Έχουμε την προφητεία. Λοιπόν, και εμείς πρέπει να εμβλέψουμε εις αυτήν την πέτρα. Δηλαδή να θεολογήσουμε, να ψάξουμε. Όχι να ψάξουμε για να πιστούμε, αλλά να ψάξουμε για να χαρούμε. Γιατί το γεγονός το δεχθήκαμε. Ο Χριστός ανεστήθη. Και τώρα ψάχνουμε το υλικό που μαρτυρεί για την Ανάστασή Του, για να χαρούμε το γεγονός και να συνειδητοποιήσουμε το γεγονός περισσότερο και περισσότερο. Και πηγαίνουμε στην τετάρτη παράγραφα. Λέγει την ειν πρώτον εν το ενδεκάτο ψαλμό, ένεκεν της ταλαιπωρίας των πτωχών και του στεναγμού των πενήτων, νυν αναστήσομαι, λέγει Κύριος.
αλλά έχει τούτο παράτηση αμφίβολον την χάνει, πολλά της γάρ και η σοργήνε γύρεται προς το λαβήν εκδίκηση παρά των εχθρών. Ελθετήνιν επί των 5 και 10 ψαλμών, λέγοντας σαφώς κλπ. Εδώ χρησιμοποιεί, είναι χρήσιμο αυτό που είναι χρήσιμο από πλευράς ερμηνευτικής. Παίρνει, λέγει, τον 11ο ψαλμό. Ελάτε, λέει, να δούμε τον 11ο ψαλμό. Λέει μια πρόταση, αλλά λέγει προσβάλλεται ερμηνευτικά από μερικούς, ότι εδώ που λέει «νην αναστήσουμε», λέγει, «Κύριος», «τώρα θα αναστηθώ», λέγει ο Κύριος, «χάρη της ταλαιπωρίας των πτωχών και του στεναγμού των Μπενίτων». Αλλά εγείρεται όμως και η σοργή. Όχι μόνο εγείρεται ως Ανάσταση με την έννοια ότι ανεστήθη από τον τάφον, αλλά εγείρεται και ως οργή. Να σας πω εγώ ένα από το Μεγάλο Σάββατο, το οποίο βεβαίως η σωστή του ερμηνεία είναι ιστορική, αλλά η σωστοστάτη ερμηνεία, η πάρα πολύ σωστή, είναι αυτό που τοποθετεί η Εκκλησία μας στο Μεγάλο Σάββατο. Ανάστα ο Θεός. Εκείνο το Ανάστα ο Θεός θα πει, μιλάει ο λαός του Ισραήλ, «Κύριε, είμαστε ο λαός σου, σήκω να δεις τι μας κάνουν οι εχθροί μας». Σήκω να δεις τι μας κάνουν οι εχθροί μας. Ανάστα, ο Θεός δεν είναι ονομαστική, είναι κλητική. «Ο Θεέ, ο Θεός μου, προσεορθρίζω». Θα πει, «Ο Θεέ μου, ο Θεέ μου, ο Θεέ μου, Θεέ μου». Είναι κλητική, προσέξτε, δεν είναι ονομαστική. Ανάστα ο Θεός, σήκω ο Θεέ, να εκδικηθείς τους εχθρούς μας, διότι μας έχουν ταλαιπωρήσει. Αυτή είναι η ιστορική γραμμή. Παίρνουμε τώρα την άλλη γραμμή, κάθετη, αυτό που βάζει η Εκκλησία. Ανάστα ο Θεός και λοιπά. Σήκω, περιμένουμε την Ανάστασή σου να τη γιορτάσουμε. Ποια Ανάσταση? Στην Ανάσταση από τον τάφο. Εδώ λέγεται τυπολογία. Βλέπετε, έχω ιστορικό γεγονός στο παρελθόν, τυπολογείται όμως την Ανάσταση του Χριστού. Αλλά ποιοι είναι οι εχθροί του Χριστού? Εκείνοι που τον σταύρωσαν. Ποιοι είναι οι εχθροί του Χριστού? Οι δαίμονες και ο Σατανάς. Για να κατατροπώσει λοιπόν τον θάνατον, τους δαίμονες, αλλά και τους κακούς ανθρώπους οι οποίοι είναι όργανα του Σατανά. Ανάστα ο Θεός, δείξε την Ανάστασή σου, δείξον ημίν, που λέμε σε εκείνη την ωραία ευχή, ας πούμε προσευχή, απαγγέλλεται εμελώς όταν βγάζουμε τον Σταυρόν, τον Δήμιο Σταυρόν, τη Μεγάλη Πέμπτη, δείξον ημίν και την Αγία σου Ανάσταση, δείξον ημίν. Είναι κάτι που το περιμένουμε, αυτό είναι, όπως περίμενε ο Ισραήλ την εθνική του Ανάσταση, έτσι τυπολογείται πάντα, περιμένει ο λαός του, ο νέος λαός του Ισραήλ, οι χριστιανοί, η Εκκλησία, την Ανάσταση του Χριστού. Όμως, εδώ λέει, μερικοί το λένε έτσι, είναι εκείνο ακριβώς που θα μπορούσαν σύγχρονοι ερμηνευτές και ιδίως από το χώρο του Προτεσταντισμού να ερμηνεύσουν. Βλέπετε, όχι, αυτό έχει μια ιστορική διάσταση, δεν μπορεί να το πεις για το πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνουν τίποτα, γι' αυτό είναι αυτό που είναι και έφτασαν εκεί που έφτασαν, σε μια θεολογία ξεφτισμένη. Μια θεολογία που φτάνει στην άρνηση της θεολογίας, Προσέξτε, μια θεολογία που φτάνει στην άρνηση του Ιησού Χριστού. Στην άρνηση του θεανθρωπίνου προσώπου του Χριστού. Γι' αυτό ας προσέξουμε τις επιδράσεις τις ξενικές, είναι άφθονες στην εποχή μας, με έντυπα, με τούτα, με εκείνα. Αν κάποιος πει, μπορώ να διαβάσω ένα έντυπο αιρετικών, ξέρω, όχι. Τη στιγμή που δεν έχουμε τη δύναμη να κάνουμε μια κριτική πάνω σε αυτό, όχι. Θα επηρεαστούμε. Εγώ φοβάμαι να διαβάσω από ποιαν άποψη. Φοβάμαι, θα στο λέω αλήθεια. Θα πείτε, πάτερ μου, να παρασκεφτείτε, γιατί όχι. Τι είμαι αλάθητος και γιατί δεν θα μπορούσα να παρασκεφτώ. Εδώ παρασύρθηκαν σπουδαίοι άνθρωποι, εγώ ποιος είμαι να μην παρασυρθώ? Δεν διαβάζω και προσέχω να μην διαβάσω τίποτα. Ρίχνω μια ματιά μόνο έτσι γρήγορη για να δω περί τίνος πρόκειται και δεν θέλω τίποτα περισσότερο. Γιατί λέτε?
γιατί φοβάμαι αυτά που σας λέγω, μη κάποτε σας πω κάτι που είναι κατ' επίδραση των αιρετικών, δηλαδή αιρετικών ερμηνεών. Το φοβάμαι πάρα πολύ. Χωρίς να πω ότι, είμαι θα κάθε ομιλητής του Λόγου του Θεού, ότι είναι τελείως απειλαγμένος από παρισπρίσεις τέτοιες. Δεν μπορώ να σας το πω. Διότι έχουμε δεχθεί επιδράσεις. Αναμφισβητήτως έχουμε δεχθεί επιδράσεις. Αλλά αυτές ή δεν τις καταλαβαίνουμε ή όπως θέλετε πάρτε το. Θέλει πάρα πολύ δουλειά για να κάνει κανείς για να καταλάβει και αυτές τις επιδράσεις. Δηλαδή να είναι πάρα πολύ διαβασμένος άνθρωπος για να καταλαβαίνει όλα αυτά τα πράγματα. Ό,τι μπορούμε προσφέρουμε. Σας λέγω μόνο τι κίνδυνοι υπάρχουν. Και προχωρούμε. Ελθε τίμην επί των 5 και 10 ψαλμών λέγοντας σαφώς φύλαξον με Κύριε ότι επί σοι ήλπισα, και μετά ταύτα παίρνει κάποιες αρχές εκείνου του στίχου που θέλει να πει και προχωράει και φθάρει εκεί που θέλει. Ου μη συναγάγω τα συναγωγάς αυτών εξαιμάτων μου, δε μη μνηστώ των ονομάτων αυτών διαχειλαίων μου, επειδή εμέ παρετησάμενη βασιλέα αυτών επέγραψαν τον Κέσαρα. Επειδή λέει παρετήθηκαν από μένα τον Ιησού Χριστόν, εννοεί, και δέχτηκαν τον Κέσαρα. Και τα εξής: προορώμη τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίλει να μη σαλευθώ. Και με τον λίγον: έτι δε και έως νυχτός επέδευσαν οι νεφροί μου. Επέδευσαν με οι νεφροί μου. Και μετά τα αυτά σαφέστατα λέγει. Εδώ τώρα είναι ο Κύριος στίχος. Ότι ούτε εγκαταλείψεις την ψυχή μου, εις άδειν ουδε δώσεις των οσιών σου ειδήν διαφθοράν. Ουκ είπε ουδε δώσεις των οσιών σου ειδήν θάνατον, επί ουκ απέθνησκεν, αλλά την μεν διαφθοράν φυσίν. Ου βλέπω εν δε το θανάτο ουκ απομένω. Εγνώρισάς μοι οδού ζωής, ειδού σαφώς μετά τον θάνατον ζωήν κηρύσσεται. Αυτών των στίχων του Δαβίδ, θα δώσεις τον όσιον σου ειδήν διαφθοράν, αγαπητοί μου, που είναι στον 15 ψαλμό, χρησιμοποιεί ο Απόστολος Πέτρος σε μια του ομιλία στην αρχή της των πράξεων των Αποστόλων, που είχαμε αναλύσει πέρσι, αν ενθυμίστε. Εδώ, δεν θα εγκαταλείψεις, λέει, την ψυχή μου, τη ζωή μου, στον άδειο. Ούτε θα δώσεις τον όσιον σου να ειδεί διαφθοράν. Δηλαδή να υποστώ αλλίωση μέσα εις τον τάφον. Ούτε η ψυχή μου θα μείνει στον Άδη, ούτε το σώμα μου θα μείνει στον τάφο για να πάθει αλλίωσεις. Προσέξτε, αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, αλλά επειδή το έχουμε αναλύσει στο θέμα εκεί των πράξεων, δεν θα μείνω πιο πολύ. Εκεί είχαμε πει πολλά, όπως φθορά, διαφθορά, αυτά όλα έχουν μια σημασία που αναλύει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αυτή τη διαφοροποίηση των λέξεων. Παρά μόνο μια παρατήρηση που κάνει εδώ ο Άγιος Κύριλλος και λέει το εξής: δεν είπε επί ουκ αποθυνείς ουκ είπε ουδε δώσεις τον όσιό σου ειδήν θάνατον, αλλά δεν θα δώσεις τον όσιό σου να ειδή διαφθοράν. Γιατί επί ουκ απέθνησκεν, επειδή δεν πέθαινε, που σημαίνει πέθαινε. Σημαίνει όχι ότι δεν θα πέθαινε, γι' αυτό δεν θα έβρισκε διαφθοράν. Αλλά λέει ότι δεν θα δει διαφθορά παρότι θα πέθαινε. Γι' αυτό δεν αναφέρει ότι δεν θα πέθαινε, δεν θα βλέπε θάνατον, αλλά ότι θα πέθαινε. Που σημαίνει εδώ ότι πέθανε ο Χριστός. Προσέξτε, πέθανε ο Χριστός. Ούτε νεκροφάνεια, ούτε τίποτα που φλιαρούν παλαιοί και νεότεροι ερμηνευτές και λέγουν ότι λιποθύμησε και πολλά άλλα, επί του Σταυρού δηλαδή, ότι. Ενθυμίστε όταν κάποτε προπολώνεταν, είναι 10 χρόνια, λιγότερο από 10 χρόνια. Όταν είχαμε μιλήσει για την Ανάσταση του Χριστού, ολόκληρη χρονιά είχαμε καταναλώσει. Αν θυμίστε τι θεωρίες λέγονται και φλιαρίες γύρω από του
του να μην δεχθούμε ότι ο Χριστός ανεστήθη, ότι λοιπόν θύμισε ότι η δροσιά λέει του τάφου τον συνέφερε, τον έκανε να συνέλθει. Ποια δροσιά του τάφου? Και μόνο γιατί ήταν τυλιγμένος με εκείνη τη φασκιά που τύλιγαν κατά την συνήθειά των Εβραίων για τον ενταφιασμό των νεκρών, αν λάβουμε υπόψη που ήταν ένας γκαζοντενεκές. Ένας γκαζοντενεκές. Η ποσότητα που αναφέρει το Ευαγγέλιο για τη Σμύρνα και την Αλόη είναι η ποσότητα υπερβολική. Ένας γκαζοντενεκές. Μοίρα αυτά. Και ήταν κολόδες. Η ρητινώδης η Σμύρνα. Ρητινώδης, ήταν ρητίνη αρωματώδης. Και άλυβαν το σώμα και μετά με τη φασκιά τύλιγαν. Και σημειώσατε ότι φασκιά και ρητίνη, φασκιά και ρητίνη. Τι γίνεται εκεί? Σώμα και υφασμά γίνεται ένα πράγμα σκληρό. Κλείνουν οι πόροι του σώματος και είναι αδύνατο να αναπνεύσει κανείς. Κι αν υποτεθεί ότι ήταν ζωντανός και είχε νεκροφάνεια, θα πέθαινε μόνο από αυτό. Μόνο από αυτό. Και από το άρωμα και από την κολόδια και την ρητινώδη ουσία. Δεν υπήρχε καν περίπτωση να επιζήσεις αν υποτεθεί ότι επέζεις. Ζούσες. Η Διανάσταση του Χριστού, ξέρετε πως έγινε. Με βάση τα Ευαγγέλια, βγήκε από μέσα και δεν πειράχθηκε τίποτε από αυτήν την φασκιά, αυτό το φάτνομα, γιατί είχε γίνει φάτνομα, είχε γίνει θήκη αυτό το πράγμα, σκληρό πράγμα από την Σμύρνα και την Αλόη. Και γι' αυτό σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ήτανε απείραχτα αυτά. Πώς βγήκε από εκεί μέσα ο Κύριος? Όπως βγήκε και από την σφραγισμένη πέτρα. Όπως βγήκε από την Θεοτόκον όταν γεννήθηκε και δεν επήρεξε την παρθενία της. Αυτό είναι το θαύμα. Και όπως έμπαινε και έβγαινε από τις πόρτες καλύτερα, όπως ενεφανίζεται και εξυφανίζεται το κεκλεισμένο των θυρών, έτσι βγήκε και από τις φασκές εκείνες. Τι ωραία πράγματα, αγαπητοί μου.